Όχι στο κλείσιμο της ΕΠΑΣ, τέρμα η κοροϊδία. Αυτό το μήνυμα έγραφε το πανό που ανέρτησαν έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Αργοστολίου οι σπουδάστρες της Επαγγελματικής Σχολής Βοηθών Νοσηλευτών της Κεφαλονιάς. Με παρέμβαση που έκαναν στην πρωινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησαν τη σύνταξη ενός ομόφωνου ψηφίσματος από τους Δημοτικούς Συμβούλους που να εκφράζει την αναγκαιότητα παραμονής της σχολής μέσω της μετατροπής σε ΙΕΚ. Βέβαια, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα έχει αντίκρισμα, καθώς όπως είπε ο Υπουργός Υγείας Μάκης Βορύδης, παραμένει ανένδετος για το θέμα. Γι' αυτό το λόγο, πρότεινε να μεταβεί μια επιτροπή στην Αθήνα προκειμένου να ασκήσει πιέσεις. Εμείς αισιοδοξούμε και θα αγωνιστούμε και ό,τι είναι να γίνει θα το κάνουμε, προκειμένου αυτή η σχολή, αυτό το κύτταρο επιμόρφωσης, μόρφωσης και κοινωνικής προσφοράς στην Κεφαλονιά να παραμείνει. Είναι αναγκαίο και θα εξαντλήσουμε όλες μας τις δυνάμεις μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Περιμένουμε τα αποτελέσματα με αγωνία για να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να έχουν στο μέλλον μία σχολή στο νησί. Η εισήγηση του κύριου Σακαλή ψηφίστηκε ομόφωνα από όλους τους δημοτικούς συμβούλους, αφού όμως δημιουργήθηκε για αρκετή ώρα μεγάλη ένταση στην αίθουσα, με ανταλλαγή σκληρών εκφράσεων ανάμεσα στη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση. Είπα, άστα αυτά! Είσαι νοικιάρχης τους μαθητές σου! Άστα αυτά! Ανακαλέσου! Ποιος είναι νοικιάρχης να ανακαλέσει τώρα! Απαιτούμε να ανακαλέσει τη λέξη καραγκιόζηδες και το μειωτικό αυτό χαρακτηρισμό αυτός ο άνθρωπος. Επειδή εγώ έχω αυτά που πρέπει να γίνει σαν άνθρωπος, ανακαλώ για το μειωτικό περιορισμό που έχω. Θυμίζουμε ότι στην ίδια μοίρα με την ΕΠΑΣ Κεφαλονιάς βρίσκονται και οι υπόλοιπες αντίστοιχες σχολές της χώρας, με εξαίρεση αυτές του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός της Αθήνας και Γεώργιος Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα παραμείνουν σε λειτουργία ως δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.